σας απόγευμα Παρασκευή σήμερα, 22 Δεκεμβρίου, και φτάνουμε σιγά σιγά πιο κοντά στα Χριστούγεννα. Αλλά οι χρυσές συνταγές είναι μαζί σας και σας δίνουν πολύ νόστιμες συνταγές για να έχετε να φτιάξετε στο γιορτινό σας τραπέζι και όχι μόνο. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή φιλοξενούμε τον σεφ μας, τον Γιώργο του Βασιλείου. Χαίρετε. Καλώς απόγευμα. Καλώς. Πώς είσαι? Μια χαρά. Ήρθες. Μόλις ήρθα από ταξίδι, ξεκούραστος, φρέσκος. Ήρθες από ταξίδι και το ταξίδι σου έφερε έμπνευση. Ναι, με επηρέασε θετικά. Θετικά. Ναι, μ' άρεσε. Για να μπορείς να δημιουργήσεις. Ακριβώς. Είχα πάει στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, και ήρθα σήμερα να κάνουμε λίγα τάπα ισπανικά, αλλά με λίγο κυπριακά. Αλλά κυπριακά, αλλά κυπριακά. Ντάκος όπως τα γνωρίζουμε. Ναι, ναι, ακριβώς, λέω, η έννοιση, ναι. Η ιδέα τέλος πάντων. Mm-hmm. Απλά θα χρησιμοποιήσουμε και κάποια κυπριακά, δεν θα χρησιμοποιήσουμε την πίτα, την ισπανική, αυτή που θα χρησιμοποιήσουμε κάτι πιο κυπριακό. Τάπας είπαμε. Ναι. Αυτά θα πάμε να τα φάμε στην Ισπανία. Ακριβώς, ναι. Θα φέρουμε και την εμπειρία μαζί μας όπως εσένα. Και επιπλέον θα φτιάξουμε και... Και θα κάνουμε και μια παέγια. Θα εξηγήσουμε λίγο την ιστορία της παέγιας, που είναι καθαρά ισπανικό φαγητό. Και θα δημιουργήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μια εύκολη παέγια στο σπίτι. Να, θα πηγαίνεις πιο συχνά να ξύπνει για να έρχεσαι γεμάτος έμνες. Συμφωνώ. Να μου κόφει και να πιένω. Όχι, νομίζεις. Δέχομαι και να έρχομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα tapas, tacos, αλλά κυπριακά. Ναι, κάπου, ναι. Να το πούμε έτσι. Θα χρειαστούμε 2 κριτικούς ντάκους, μία μεγάλη όριμη ντομάτα, ένα φρέσκο κρεμμυδάκι, 3-4 ελιές, φέτα, 3 κουταγιές σούπα ελαιόλαδο, ένα κουταλάκι γλυκού μιλόξιδο, ένα κουταλάκι γλυκού μέλι, ρίγανη, βασιλικό, αλάτι, πιπέρι. Και θα φτιάξουμε τα ντάκους μας ή τάπας, αλλά ισπανικά. Ντάκους, αλλά κριτικά θα έλεγα εγώ. Ναι. Ναι, ναι, συνήθως ναι, έχουν κριτική αυτά τα παξιμάδια, τα κριτικά, που είπαμε και στη συνταγή. Οι Ισπανοί, εγώ από ό,τι είδα και έζησα, είναι η κουλτούρα τους έτσι. Δηλαδή να μπαίνουν σε έναν χώρο, ναι, ο οποίος να συνοδεύεται από φαγητό, έτσι μπήματα τάπας, ναι, και ποτό. Έτσι ήταν και η ιστορία του τάπας, που παλιά έμπαινα σε ένα χώρο, έπινε έναν ποτό. Το τάπας σημαίνει κάλυμμα. Η λέξη τάπα σημαίνει κάτι. Το τάπο που λέμε, ας πούμε. Μπράβο, ακριβώς. Εμείς, εμείς έχουμε το τάπο. Ναι. Το οποίο καλύφθηκε κάτι. Καλύφθηκαν με μια λεπτή φέτα ψωμί το ποτό τους. Για να μην πέφτει κάτι μέσα. Ακριβώς. Ναι. Στη συνέχεια ανέβαζαν έναν. Οι μάγεροι και αυτά τα εστιατόρια, τα μπαρ, είχαν την ιδέα να βάλουν έναν τυρί, έναν αλλαντικό. Κάτι έτσι ξεκίνησε όλη η ιδέα και έγινε ολόκληρη η επιστήμη του τάπα. Μάλιστα, αυτή είναι η ιστορία του. Πάνω κάτω αυτό. Λοιπόν, να αρχίσουμε. Να κάνουμε, έχουμε εδώ, όπως πάντα είπαμε, να προσέχουμε να βάζουμε υλικά που ήδη έχουμε και χρησιμοποιήσει. Άρα αφού το έχουμε αυτό θα το... Διατηρούμε το τρόφιμο μας. Ακριβώς. Θα τρίψουμε την ντομάτα. Ναι. Εγώ θα κόψω μικρά κεβάκια την ντομάτα. Είναι ωραία σαν ορεκτικά αυτά τα ντάκος. Ναι, συνήθως είναι για, ναι, είναι ορεκτικά για τσιμπήματα, για μπαρ, για δεξιώσεις οι οποίες θέλεις να συζητήσεις, να πιεις έναν ποτό, να τσιμπήσεις κάτι. Όλα αυτά τα τσιμπήματα, θέλω να σου πω, έχουν μια ιστορία πίσω τους. Αυτό θα σου έλεγα, μα όχι μόνο τα τσιμπήματα. Όλα τα φαγητά έχουν μια ιστορία. Όλα, ναι, όλα, βέβαια, όλα έχουν μια ιστορία, αλλά ενώ συνήθως τα φαγητά γνωρίζουμε λίγο πάνω κάτω την ιστορία ο κόσμος, ναι, σε αυτά δεν γνωρίζει ο κόσμος τόσο πολύ, ναι, ναι, την ιστορία. Εντάξει. Ναι, μια χαρά. Θέλουμε ένα μπολ. Θα βάλουμε σε ένα μπολ για να... Έμαθες την κουζίνα, Γιώργο. Μπορείς... Πάω καλά, ναι. Ναι. Λοιπόν. Καλά τα μαθήματά σου. Θα βάλουμε σε ένα μπολ. Αν δεν έχουμε αυτά τα παξιμάδια, ντάκος... Ό,τι χρειάζεται, ό,τι θέλει ο καθένας. Δηλαδή, απλά χρειαζόμαστε εντελώς πάντως, ας το πούμε, ψωμί. Μια βάση. Μια βάση, δηλαδή, να είναι ψωμί. Να είναι το ψωμί, ακριβώς. Στα χωριά μπορούν να βάλουν ένα χωριάτικο ψωμί, δηλαδή από κάτω να κόψουν μια φέτα χωριάτικο ψωμί. Μπορεί να το κάνεις καπίρα, ας πούμε. Ακριβώς. Ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Δηλαδή, αυτά στην ουσία είναι γεμίσεις που βάζουμε πάνω από το ψωμί για να το φάμε. Να βάλουμε λίγο μιλόξιο και λίγο μέλι μέσα να το ανακαλύψουμε. Το έχεις μετρήσει?
Ναι, ακριβώς. Όσα έχουμε μπει στη συναγή μας. Ξέρω εγώ. Τις προάλλες ξέρεις τι μου έκαμε τη Χρύσο. Τι σου έκαμε. Διάβασα τη συναγή, την πρώτη. Ναι. Ξεκίνησε να κάνω τη συναγή, να δώσα μου δύο κορμίδια. Του είπε, μάτε, κόψε τα. Εγώ νομίζω ότι για την επόμενη συνταγή. Τελικά αν είσαι κρεμμυδιές συνταγή μέσα. Αλλά δεν άντεξε. Είπε μου το στα μέσα της εκπομπής. Λοιπόν, έβαλες βάλουμε αλάτι, πιπέρι. Ναι. Εντάξει, θα προσθέσουμε και λίγο. Βασικά αυτό το μείγμα γιατί το έκαναμε. Θέλουμε να βρέξουμε λίγο τα τάκος μας για να είναι λίγο πιο μαλακά. Ό,τι πείστε να κάνουμε. Θέλουμε να βρέξουμε λίγο τα τάκος μας από κάτω. Ναι. Ορίστε. Πάει. Ορίστε. Τώρα τι θα κάνουμε. Να βάλεις λίγο από αυτό που πάνω. Ναι. Λίγο, τόσο να σπούμε. Όχι, να το καλύψεις. Α, θέλεις αρκετό. Τρα, ναι. Δεν το ξέρω, Γιώργο μου, σήμερα μαθαίνω για τα τάκο. Το ξέρεις. Μαθαίνεις. Ναι, μαθαίνω, ναι. Λοιπόν, και να σου ετοιμάζω εγώ τα μέτια να βάζεις τις γεμίσεις που πάνω. Θα κάνουμε ένα με... Οι γεμίσεις είναι ανάλογα περιορέξιος, ας πούμε. Ακριβώς, περιορέξιος. Δηλαδή, εμείς να βάλουμε νεγιά, θα βάλουμε ντομάτα. Φαντάζομαι ότι είναι πια παραδοσιακά. Θα βάλουμε... Ναι, βάζουμε κυπριακά. Και λίγο κυπριακά. Έκαμε ένα που ήβρα τα μέλα, έτσι λίγο πριν αρχίσουμε με αβοκάτο. Δεν έχουμε τη σύνταγη πάνω, αλλά μπορούμε να την πούμε λίγο γρήγορα. Αβοκάτο. Είναι εύκολη. Με αβοκάτο. Με αβοκάτο. Αλλά είπες με το γευτείς γιατί έχει πάρα πολύ σκόρδο. Έχει σκόρδο, ναι, εμένα με αρέσει και μου. Έβαλα. Αλλά εντάξει, με το γευτείς. Να φιλήσεις. Να τα φιλήσεις. Ξέρω κι εγώ, έρχονται Χριστούγεννα, όπως και να είσαι. Να με φιλήσω. Με φάεις. Να φάσει την τιμή που θα φιλήσω. Γιατί είναι δυνατόν. Λοιπόν, καλύψαμε τα. Ναι, μια χαρά, κοίτα. Ωραία. Άρα, βάλουμε και λίγο. Άρα, να σου το φέρω, δώσω το σε έναν μπολ. Ό,τι μου πεις να κάνω. Δεν... Να σου το πασάρω, να βάζεις εσύ να το... Λοιπόν. Άρα αυτό θα το βάλουμε πάνω σε ένα. Από πάνω. Βάλε σε δύο. Όχι, όχι, είπαμε να κάνω ό,τι μου πεις. Επειδή έβαλες στα τρία, βάλε και στα τρία. Να βάλουμε λίγο ρίγανη, λίγο βασιλικό. Να σου πω, δεν κάνω τις παρέα με Χρύσο. Γιατί? Όχι, όχι, παρασύρνηση. Έχεις κόψει ντομάτα. Ντομάτα, ελιά. Έχεις κόψει ελιά. Έχεις κόψει... Κρεμμυδάκι φρέσκο. Κρεμμυδάκι φρέσκο. Διάμο η μυρωδιά. Εντάξει. Έχουμε βάλει βασιλικό. Ναι. Λίγη ρίγανη. Ναι. Να βάλουμε λίγη κάπαρη. Βάλε στα δύο... Εντάξει, θα βάλουμε λίγο κάπαρη στο ένα. Γιώργο μου, έτσι τώρα στα δύο. Αφού είπες, μου βάλεις όλοι. Έχεις ζύγη. Πόσο να σας μάθω, δεν μπορώ. Λοιπόν... Εντάξει. Ναι. Ωραία. Οκ. Βάζουμε όσοι θέλουμε, δεν μπορούμε να βάλουμε και παραπάνω. Να βάλουμε και στο έναν κάπαρη. Κάμε μου με τρόπο παρατηρήσει τώρα. Θέλουμε να βάλουμε στο έναν κάπαρη. Εντάξει. Στο άλλο μπορούμε να βάλουμε... Αφού δεν μπορείς να το φάεις ύστερα, Γιώργο, άμα το... Γιατί δεν μπορείς να το φάεις. Να φωνάξουμε τα με στα παιδιά να δεις εντός το τρώω. Στο άλλο βάλουμε φέτα. Ναι. Και στο άλλο θα βάλεις αβοκάτο. Όχι. Στο άλλο να φύγουμε όπως είναι. Να φύγουμε και έτσι όπως είναι. Εντάξει. Αβοκάτο να βάλουμε σε έναν που έχουμε τα με, τα άδεια που έχουμε τα με. Χωρίς να βάλεις... Από αυτό. Αυτό να βάλαμε από κάτω. Ναι. Α, σε τούτο. Α, θέλουμε βάζουμε. Εντάξει, είναι ντομάτα τριμμένη, α θέλουμε βάζουμε. Εγώ... Θέλουμε, δεν βάζουμε. Α, θέλουμε, δεν βάζουμε. Θέλω να βάλουμε και λίγο ελαιόδαδο από πάνω. Αν έχουμε λίγο ελαιόδαδο, να βάλουμε. Λέει μου τα σιγά σιγά, ρε παιδιά σήμερα. Να σε βασανίσω λίγο. Λέει μου τα σιγά σιγά. Εντάξει, να βάλω. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα ντάκος. Τάπας, αλλά ισπανικά ντάκος, αλλά κριτικά. Τάπος, αλλά κυπριακά. Έψαχνα το είπες θέση. Είδες. Να κάνουμε ένα με αβοκάτο. Σκέτω, η συνταγή αυτή να πούμε ότι είναι, την έγραψα. Μυρίζει το σκόρδο, παιδιά. Παναία μου. Εντάξει, πού να το γευτώ. Γιατί, πολλά ωραίο όμως. Μυρίζει. Η Χρύσο είπε μου ήταν τέλειο. Η Χρύσο έφυγε όμως. Εντάξει, να φύγουμε κι εμείς. Να τελειώσουμε να φύγουμε κι εμείς. Λοιπόν, έγραψα τα με τι έβαλα μέσα, που τα υπραταμίνα από κάτω.
βασιλικό, αλάτι πιπέρι, ξηρή καρπή, παρμεζάνα, σκόρδον ελαιόλαδο και χυμό και ξύσμα από ένα λεμόνι. Άραστε, το έφτιαξες το μείγμα. Το μείγμα. Θες να το ξαναπούμε. Από κάτω, ναι. Αλάτι πιπέρι, είναι βασιλικό, ξηρούς καρπούς, σκόρδο, παρμεζάνα και χυμόνα από... και ξύσμανα από ένα λεμόνι. Φωνάζουν όλα τέλικα, πιστέψετε με, ειδικά ο σκόρδος. Και είναι έτοιμα. Σκόρδο, εντάξει, θέλουν κάποιος να μπορεί να βάλει πιο λίγο. Εγώ έβαλα περισσότερο. Η αλήθεια, εντάξει, έφυγε μου λίγο περισσότερο. αλλά όποιος θέλει βάζει. Αν θέλουμε, είναι... μπορούμε να βάλουμε. Ναι, να κάνουμε ακόμα ένα με το αλλαντικό μας από πάνω. Το αλλαντικό, τι αλλαντικό το είναι. Το αλλαντικό είναι. Εσύ να μου πει. Ξέρω. Ναι, από αυτά τα. Το έχω φέρει μαζί μου από την Ισπανία. Μπαι. Ισπανία. Ναι. Είναι από αυτά που έχουν τα κρέατα, τα. Τα καλά, τα κρύα. Πώς να το πω, στη Λούντζαν τη δική μας, ας πούμε, περίπου. Αλλά... Μυρίζει πάντως πιο... έντονα. Μυρίζει, ναι. Ναι, έντονη η μυρωδιά του. Μάλιστα. Είδες, εμιτσίν το πιάτο μας. Μια χαρά είναι, για να φαίνεται πολύ. Εντάξει. Αυτά. Ναι. Αυτά. Μπορούμε να κάνουμε και άλλα πολλά, θέλεις, αλλά... Λυπούμε να το χαλάσω, έτσι όπως το βλέπω. Θα δοκιμάσω τώρα. Θα δοκιμάσεις μετά. Και για αυτά έχει πολλές ιδέες. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε μοτσαρέλα, ντομάτα, ναι. Βασιλικό. Μπορούμε να βάλουμε κάτι γλυκό, αλμυρό. Δηλαδή να βάλουμε μια μαρμελάδα. Μαρμελάδα. Ένα... Ναι, μπορούμε να βάλουμε μια μαρμελάδα, ναι. Από κάτω με έναν αλλαντικό που πάνω. Έχει που τους αρέσκουν... Με τυρί. Με τυρί. Έχει που τους αρέσκουν γλυκό, αλμυρό. Ή μια μαρμελάδα με τυρί που πάνω. Εδώ, ένα μπρί. Στην Ισπανία. Στην Ισπανία περισσότερο βάζουν, κάνουν με γεμίσεις. Δηλαδή μπορούν να βάλουν έναν. Έναν κρεατικό τέλος πάντων με κρεμμύδια ή κάτι, δηλαδή επειδή είναι μια, σε ένα μέγεθος τέτοιο τέλος πάντων πίτα. Και βάζουν εκεί το μείγμα. Ναι, μπορεί να κάνουν και τέτοια μείγματα, δηλαδή με αβοκάτο ή φέτα ή ντομάτα και αυτά. Σίγουρα και βασιλικό, χρησιμοποιούν πολύ μοτσαρέλα, το βασιλικό, την ντομάτα, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ. Και γενικά εξαρτάται, ξέρεις, είναι πολλά τα μαχαζιά. Έχουν πολλά διαφορετικά λαντικά, δηλαδή τσορίθο που θα χρησιμοποιήσουμε μετά στην παέγια, δηλαδή σαλάμια πιο πικάντικα ή όπως αυτόν που έχουμε εμείς. Κάνουν χάμα, διάφορες παραλλαγές. Έχουν, δηλαδή, εγώ πήγα και σε μουσείο, δηλαδή μουσείο του Χαμ, τέλος πάντων που μπαίνεις μέσα είναι ολόκληρο, δηλαδή έχουν πάρα πολλά είδη. Υπάρχει μουσείο του Χαμ. Μάλιστα. Στην Ισπανία. Πολύ φωτογραφία να σου δείξω μετά. Ναι. Ναι. Και, είναι, και υπάρχουν, κρέμονται προσούτα, κρέμονται, πολλά πράγματα. Δηλαδή πας, έχει πολλά προϊόντα μέσα. Άρα με όλα αυτά τα προϊόντα κάνουν, δημιουργούν τάπας. Σκέφτω ένα τέτοιο μουσείο στην Κύπρο. Σκέφτηκα, αλλά... Ναι. Υπάρχει το χειρομέρι. Ναι, σίγουρα. Δεν έχουμε ενώ χώρο μαχαζί στην Κύπρο που να πάει κάποιο, αλλά υπάρχουν, ναι, ενώ αυτοί που τα παράγουν και τα κάνουν υπάρχουν γενικά. Αλλά θα ήταν ωραίο να καλή πρόταση από την εκπομπή Χρυσές Συνταγές να γίνει ένα μαχαζί στην Κύπρο. Και προτάσεις, πώς σου φαίνεστε, μπράβο. Ήταν καλή. Καλώς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή όμως εμένα μου θύμισες τα ντάκος, έχω ετοιμάσει ένα μικρό βιντεάκι για τα ντάκος, τα κριτικά τα ντάκος, διότι είναι φημισμένα στην Κρήτη. Να πάμε να το παρακολουθήσουμε. Και να ετοιμαστείς γρήγορα για να φτιάξουμε παέγια. Έγινε. Μάλιστα. Για πάμε. Ο ντάκος, αλλιώς γνωστός και σαν κουκουβάγια επαξιμάδι, είναι ένα παραδοσιακό κρητικό πιάτο. Βασίζεται στο κρητικό παξιμάδι, συνήθως κρυθαρένιο. Πάνω στο μουγιασμένο ή όχι παξιμάδι τρίβεται ντομάτα και πάνω από την ντομάτα τυρί φέτα ή κρητική μυζήθρα σε σβόλους. Ο ντάκος συμπληρώνεται με μια γερή δόση από λάδι, αλάτι, ρίγανη και μερικές φορές πιπέρι και ελιές. Είναι ένα πολύ ωραίο και υγιεινό πιάτο το οποίο μπορεί να θεωρηθεί μέχρι και πλήρες γεύμα, καθώς παρά το γεγονός ότι φτιάχνεται από απλά υλικά, περιέχει πρωτεΐνες και λίπος, καθώς και άμυλο και φυτικές ίνες. Παραδοσιακά ο ντάκος αποτελούσε φαγητό των φτωχών, μιας και φτιαχνόταν με υλικά που υπήρχαν σε κάθε κρητικό σπίτι. Φυσικά σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο γκουρμέ πιάτα και υπάρχει στο μενού πολλών εστιατορίων. Αυτά για τα ντάκος και πάμε να φτιάξουμε την παέγια μας. Αχώθηκα.
Γιατί? Γιατί είναι πολλά τα υλικά. Πολλά, ναι. Εντάξει, φτιάξαμε ξανά πάγια μαζί με την. Λέει στα υλικά, τελειώνει η εκπομπή. Τι? Και φεύγουμε. Λέει στα υλικά, ξέρω εγώ που είναι πολλά, τελειώνει η εκπομπή, φεύγουμε. Μα πρέπει να δείξουμε. Και βλέπουν την παγιά τη Γαλάτια. Τι γίνεται, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε την παγιά μα. Για το ζωμό θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια γαρίδε, ένα ζωμό κότα, μισό κουταλάκι γλυκού κρόκο κοζάνη και 700 γραμμάρια νερό. Θα χρειαστούμε επίσης 200 γραμμάρια ρύζι, 150 γραμμάρια κοτόπουλο, 80 γραμμάρια τσορίθο, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, μία σκελίδα σκόρδο, ένα κουταλάκι γλυκού πάπρικα, 30 γραμμάρια κρασί, 200 γραμμάρια μύδια, 100 γραμμάρια αρακά, 100 γραμμάρια ντοματίνια, 2 φρέσκα κρεμμύδια, μισό ματσάκι άνηθο, ξύσμα από ένα λεμόνι και χυμό από ένα λεμόνι. Αλάτι και πιπέρι. Και είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε στην Ισπανία μαζί με τον Γιώργο τον Βασιλείο, ο οποίος μας μαγειρεύει σήμερα Παρασκευή. Λοιπόν, στο ζωμό, αν θέλουμε, βάζουμε και τα κέλυφια από τις γαρίδες, αν θέλουμε, και μετά να το σουρώσουμε, το βάλουμε στο τηγάνι μας. Αυτά θα έχεις ξεπαγώσει τα μύδια και τις γαρίδες. Ναι, ναι, τα κέλυφια, δηλαδή αν πάρουμε γαρίδες που έχουν και από την αρχή, δηλαδή φρέσκες. Δεν βρείτε μυδιά... κάποιον να τα κάνετε σκαθαρίσει. Τσίνον το. Τσίνα. Βάζουμε τα μαζί με το νερό μας, ναι, το σαφράν και το ζωμό μαζί. Και μετά να το σουρώσουμε. Δηλαδή είναι πιο, θα είναι πιο, πιο γευστικό. Εντάξει, άρα εμεί στο ζωμό τον έχουμε αρχίσει ήδη. Είναι ζεστό. Δηλαδή για να σπαταλήσουμε πιο γρήγορο χρόνο να κάνουμε την παγιά μας, είναι καλό να ξεκινήσουμε με ζεστό. Δηλαδή να έχουμε έτοιμο το ζωμό μας. Ζεστό. Ό,τι λοιπόν, πεις. Εντάξει, λοιπόν. Ό,τι πεις, σεφ. Τώρα θέλω να με βοηθήσεις. Τούτο να το βάλω λίγο στην άκρη πίσω προς το βαρό. Πες μου τι θέλεις. Να ανοίξω το τηγάνι. Να σου λέω, να κάνεις, να βγαίνουμε παρακάτω, να τελειώσω. Δεν μου λαλείς. Εντάξει, να κόφω εγώ δάμε. Πήγες στο θέμα της εκπομπής πολλά γλυόρα, Γιώργος. Έλα, λοιπόν, ξεκινούμε. Να ανοίξω το τηγάνι μας. Ξέρεις. Να το βάλουμε δάμε. Αν γίνεται, θα αυξηθεί. Εντάξει, εφούμαστε, αλλά όχι και έτσι. Όχι, περίμενε. Τα φκεί πολλά. Πάμε πατέντες. Α, είδες. Αν είσαι μάστρος μας στην κουζίνα. Λοιπόν. Θα το βάλουμε, έχουμε φτιάξει το ζωμό μας, είναι ζεστός. Ναι. Και θα φτιάξουμε τώρα... Λοιπόν, θέλω να το βάλουμε λίγο να καίει το... Η παέγια πρέπει να ψηθεί σε συγκεκριμένο σκεύος, ναι. Η παέγια, ναι, και το όνομα της, δηλαδή ο όρος παέγια, έρχεται λίγο από το τηγάνι το οποίο είναι, δεν έχουμε εμείς εδώ. Mm. Εντάξει, προφανώς δεν έχουμε... Μεραβώσεις. Έχουμε εδώ εμείς με... Ναι, έχω αυτά τα λακκάκια κάπως, αλλά είναι πιο μεγάλο, πιο ρηχό, γιατί τότε δεν είχαν... Δηλαδή όπως έχουμε εμείς το κάρβουνο τώρα που είναι λίγο πιο αργή η φωτιά, τότε με ξύλα που άναβα τη φωτιά ήταν πολύ δυνατή φωτιά και έσβηνε γρήγορα, άρα το έκαναν... με πολύ γρήγορον τρόπο. Mm. Εμείς θα το κάνουμε λίγο, επειδή στο σπίτι θα κάνουμε αυτή τη συνταγή, θα το κάνουμε λίγο, να κάψει λίγο το τηγάνι μας. Θέλεις να βάλουμε λάδι. Α, οκ, να βάλουμε λίγο λάδι, ναι. Λίγο, όταν λες λίγο. Λίγο, δηλαδή μία κουταγιά. Με το μάτι είναι η κουταγιά μου τόση είναι. Μια χαρά. Εντάξει. Ναι. Εγέλασες, μου βάζουν μια χαρά, αλλά όχι, ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε το τσορίθο είναι... σημαντικό για τη συνταγή, ναι. Ναι, είναι αλλαντικό, ισπανικό, που είναι λίγο πικάντικο σαλάμι, να το πούμε έτσι. Θα αρωματίσουμε λίγο το... Φαντάζομαι ότι πρέπει να τα γυρίζω του τα ούρλα από να... Ναι, έλα, θέλεις, έλα. Έλα με την κουταλούα, στο μεγάλο ένα έτσι, και μια χαρά. Πέμε ξανά την ονομασία του αλλαντικού αυτού. Τσορίθο. Ισπανικό. Ναι, ισπανικό, ολλανδικό. Σαλάμι. Πάρε. Δηλαδή, πήγαν. Μιλήσει. Δηλαδή τώρα βλέπεις το ότι το λάδι μας λίγο αλλάζει χρώμα, δηλαδή αρωματίζεται από το τσουρίθο. Μόλις τσιγαριστεί λίγο, το βγάζουμε. Μετά, μέχρι να το τσιγαρίσεις, θα βάλω γάνγκια τώρα για να κόψω το κοτόπουλο. Γιατί δεν φορούσα γάνγκια πριν, ενώ τώρα θα βάλω. Γιατί το λεγόμενο να μην κάνουμε το λεγόμενο cross contamination, δηλαδή να παίρνω επειδή είναι ομόν το κοτόπουλο,
βάλω τα γάνια μου να το κόψω, να τα πετάξω για να μην αγγίξω οπουδήποτε αλλού και μετά να βάλω κάτι ομός στη συνταγή και να... Μάλιστα, αυτό θέλω να το ξαναπείς. Νομίζω άρα, το είπα πιο, καλά. Το πιο σωστό δηλαδή είναι όταν θα κόψουμε κρέας. Ναι. Να βάζουμε... Και ειδικά το κοτόπουλο που είναι ναι, ευαίσθητο. Να βάζουμε γάντια... βολεύχει το μικρό. Να βάζουμε γάντια μόνο για το... Μόνο για το κοτόπουλο. Ναι, πρέπει να βάζουμε γάντια για να προσπαθούμε να μην... Δηλαδή, αν δεν βάλω τώρα, προφανώς θα αγγίξω στο μαχαίρι, μπορώ να αγγίξω κάπου ναι, να μην το καταλάβω. Μετά, αυτό μπορεί να πάει στο πιάτο μου. Η έντονη μυρωδιά, Παναγία μου. Μόλις τσιγαριστεί, το βγάζω. Θέλεις πολλά ή... Όχι, κανονικά, δηλαδή όπου τώρα σε λίγο, σε 5-10 δευτερόλεπτα, θα βγάλω. Ό,τι πεις. Η κάθε περιοχή στην Ισπανία φτιάχνει με δικά της... Έχει τη δική της συνταγή στην παέλια. Λένε πως η καλύτερη πόλη της Ισπανίας στην παέλια και αυτή που άρχισε τέλος πάντων η παέλια από εκεί είναι η Βαλένθια. Και φήμες λένε ότι ακόμη βρίσκεται η καλύτερη παέλια εκεί πέρα. Βέβαια σε κάθε πόλη έχουν διαφορετικές συνταγές. Ναι. Δηλαδή θα προσθέσουν ή κάτι θα αφαιρέσουν ανάλογα ο καθένας με τις προτιμήσεις τους. Ναι. Η παέλια έχει πολλές, έχει διάφορες ιστορίες. Τώρα τι ακριβώς ισχύει. Τέλειωσα. Να βάλουμε μέσα. Το κοτόπουλο. Παρακαλώ, είσαι πολύ αργός. Είμαι αργός. Βλέπουμε το ελαιόλαδο που... Το χρώμα, ναι. Να τσιγαρίσουμε το ελαιόλαδο. Είναι πορτοκαλί. Κοτόπουλο μόνο ή μπορούμε να βάλουμε και άλλο είδος. Συνήθως στην παέγια βάζουν κοτόπουλο ή χοιρινό ή κουνέλι. Δηλαδή συνήθως το... Κοτόπουλο, χοιρινό και κουνέλι. Ναι. Τι έλεγα πριν για τις πόλεις. Ναι, κάθε πόλη χρησιμοποιεί το δικό της. Έχει τη δική της συνταγή, βέβαια. Και η Παγία έχει διάφορες ιστορίες. Δηλαδή λένε ότι... Πολλοί λένε ότι είναι από δύο πολιτισμούς, από τους Ρωμαίους και τους Άραβες. Ναι. Οι οποίοι οι Ρωμαίοι έφεραν το τηγάνι στη συνταγή, οι Άραβες το ρύζι. Λένε ότι ίσως είναι από τα παλάτια οι εργαζόμενοι που δούλευαν εκεί για να φάνε και ήδη, αλλά για να ταΐσουν και τις οικογένειες τους, ναι, μαγείρευα ρύζι. Και από τα περισσεύματα που μείναν από τα πλούσια τραπέζια των βασιλιάδων, δηλαδή κρεατικά, θαλασσινά και όλα αυτά. Έκαναν ανάμιξη. Ακριβώς, έκαναν την ανάμιξη και λένε ότι ίσως από εκεί ίσως να βγήκε και λίγο η συνταγή της παέγιας. Παέγια δηλαδή σημαίνει περίσσευμα. Ο όρος παέγια. Που επίσης στην Ισπανία φαντάζομαι ότι δοκίμασα, βέβαια. Δοκίμασα. Δοκίμασα το κύριο Γιώργος, εμπνεύστηκε. Ήρθα να δοκιμάσετε τώρα εσείς, αλλά τούτη δική μου είναι της Ισπανίας. Θέλω να, θέλω να πω και για το σαφράν που βάλαμε στο ζωμό. Που είναι αυτό εδώ. Το σαφράν. Το σαφράν είναι ένα από τα πιο ακριβά μπαχαρικά που μπορούμε να βρούμε. Λέγεται η ζαφορά σαφράν ή κρόκος κοζάνης. Δεν ξέρω. Ναι. Εσύ που ξέρεις. Ναι. Το χρησιμοποιούμε περισσότερο. Σε πολλούς το χρησιμοποιούμε, απλά εγώ νομίζω είναι απαραίτητο. Δηλαδή στην Ισπανία είναι απαραίτητα το χρησιμοποιούμε σαν φράνσο στην παέγια. Απλά αυτό το φυτό ανήκει στην κατηγορία των τριπλοειδών φυτών. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι δεν μπορεί να παραχθεί εγγενώς. Δηλαδή πρέπει να... δεν έχει σπόρους. Είναι λίγο όπως το σκόρδο, δηλαδή θέλει να πρέπει να σπάσουν οι βολβοί του και να ξαναφυτευτούν για να ξαναβγεί αυτό το φυτό. Δεν έχει σπόρους να το φυτέψεις. Αυτό είναι μια ειδικότητα, μια ιδιαιτερότητα του σαφρά. Αυτά είναι έτοιμο το κοτόπουλο μας. Δεν είναι. Ξέρω, εσύ είσαι ο σεφ, εγώ απλά είμαι σου. Εσύ είσαι... Ετοιμάζεσαι για τα Χριστούγεννα, έρχονται. Έρχονται, σε λίγες μέρες. Τρεις μέρες. Ναι, τρεις είναι λίγες. Η Δευτέρα. Ναι.
Τι να μαγειρέψεις? Δεν ξέρω. Ή να μαγειρέψω ή να... Ή να μαγειρέψω. Ναι. Ή ένα ξεκουραστό, να δείξει. Σε αυτά. Α, επειδή ναι. Εμείς μαγειρεύουμε κάθε μέρα. Ναι. Γυρίζεις τα ζύτη. Εσύ τι είναι να κάνεις? Εγώ. Ομαδική δουλειά. Παραδοσιακά, στο χωριό εγώ. Στην ωραία Λάμπρα. Μάλιστα. Το έχουμε έθιμο εμείς. Αν και ο παππούς και έχουν φύγει εδώ και χρόνια, κρατούμε το έθιμο και πηγαίνουμε στο σπίτι τους και κάνουμε Χριστούγεννα εκεί. Μια χαρά, ωραίο. Νομίζω είναι το ωραιότερο μνημόσυνο που μπορούμε να κάνουμε για αυτούς τους ανθρώπους. Ωραίο έθιμο. Εντάξει, οικογενειακά. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Και τα παιδιά που είναι στο σπίτι. Εντάξει, είναι βόλτες και φαγητό αυτές τις μέρες. Σίγουρα, πολύ φαγητό. Ετοιμάσουμε κάνουμε... και το Christmas cake μας, τα μελομακάρονα που φτιάξαμε, τους κουραπιέδες. Έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω, τώρα που το είπες, το γαλατοπούρεκο σου. Yeah. Έτσι δεν πετύχει, αλίμονό μου. Αλίμονό σου, ήταν εξαιρετικό. Όχι μόνο από τους άλλους, αλλά και από μένα. Ήταν εξαιρετικό το γαλατοπούρεκο. Θα προσπαθήσω να το κάνω. Πώς θα πει καλό. Ό,τι θέλεις, αρκέσαι τηλέφωνο. Εντάξει. Ακόμα λίγο θέλει το κοτοπούλιο μας. Να σου πω, ξέρεις ότι την Τρίτη ναι. Έχουμε μια ορταστική εκπομπή. Ναι. Να μου λέει, να μας φιλοξενήσετε στο Πελέντρι. Να σας φιλοξενήσουμε, βέβαια, εννοείται. Α, επειδή έτσι όπως το είπες, είπες... Ναι, ήξερα, όχι, περίμενα όταν να πεις κάτι άλλο. Νομίζω ήταν να το να συνεχίσεις μετά. Να σου χάρη. Ναι. Εντάξει, είμαι με Ζετζίνα, δεν ξέρω ποιος το ξέρει, το μάθεις. Ρε, άψες καρβούνα. Το συνεργείο μου. Ναι. Και εγώ. Τρώει καλά. Ναι, αλλά τρώμε, είμαστε του κάρβουνου. Εντάξει. Επειδή 25 του μήνα η Γαλάτια θύμωσε μας ότι πρέπει να κάνουμε την καλοπούλα. Ναι. 26 είπε μας δικαιούστε να φάτε σούπλα. Μια χαρά. Άρα είδετε? 26 ετοιμαστείτε. Ετοιμαστείτε και να... Έβαλα τον άνθρωπο τώρα να σκεφτεί σούπλα. Οτιδήποτε πας στο κάρβουνο. Μην αγχώνεσαι. Είναι η δουλειά μας. Είναι δουλειά. Ήταν, υπάρχει περίπτωση να σας πει ο Γιώργος. Έκαμε πρόβλημα ποιος. Ο κύριος Νίκος, τι. Ποιος έκαμε πρόβλημα. Κανένας, δεν θα κάνει πρόβλημα. Είμαι φάση. Ναι, είπα πρώτα σούβλα, ύστερα... Εντάξει, εσύ άψε να κάνουμε και να βρούμε κάτι. Ό,τι έχουμε να βάλουμε. Λοιπόν, εντάξει. Να το τσιγαρίσουμε λίγο το... Το κρεμμύδι, λέω. Το κοτόπουλο. Να βάλουμε μετά κρεμμύδι. Εντάξει. Να το βγάλουμε αυτό. Να το ξαναψήσουμε εννοείται, απλά τσιγαρίζουμε το δίνουμε χρώμα. Ναι. Εντάξει. Και πάμε ξανά από την αρχή. Βάλουμε να αρωματίσουμε ακόμα λίγο ελαιόλαδο. Γιατί ξανά από την αρχή? Να τσιγαρίσουμε το... Να βάλουμε ακόμα λίγο τσορίθο. Να αρωματίσουμε ξανά το ελαιόλαδο μας. Ναι. Και όπως κάναμε, να τσιγαρίσουμε τις γαρίδες. Επειδή έχει τραβήξει... Όλο το υγρό από το τσορίθο, το κοτόπουλο ναι. Και θέλουμε να υπάρχει και στις γαρίδες. Ακριβώς. Θα ξαναρωματίσουμε το ελαιόλαδο μας. Θα το βγάλουμε εδώ και θα τσιγαρίσουμε και τις γαρίδες. Και μετά θα αρχίσουμε να... Είναι αυτό που σε... ήταν η πρώτη φορά που πήγες καταρχήν στην Ισπανία? Ναι, ήταν η πρώτη. Τι είναι αυτό που σου άρεσε περισσότερο? Να σου πω, αυτό που με εντυπωσίασε γενικά, εντάξει, δεν ήταν... Μ' άρεσαν τα φαγητά, δηλαδή, ναι. Που, αλλά ήταν ότι νομίζω είναι πολύ καλοί άνθρωποι, είναι πολύ βοηθητικοί. Ναι. Είναι πολύ βοηθητικοί, δηλαδή... Και φιλοξενοί. Δεν μιλούν πολύ αγγλικά, ελληνικά καθόλου. Στηρίζουν τη γλώσσα τους. Ναι. Σπανικά. Μιλάνε, αλλά το βλέπεις ότι... Να το βγάλω ένα λεπτό. Α, μπράβο. Το βλέπεις ότι θέλουν να σε βοηθήσουν. Στη γλώσσα τους, αλλά δεν πειράζει. Ναι, σε βοηθούν όμως, δηλαδή ήταν... Βαζό. Ναι. Μόνο τις γαρίδες. Τις γαρίδες, ναι, τα μύτια θα τα βάλουμε μετά. Εκτός από τα φαγητά. Φαγητά, αξιοθέατα. Δηλαδή τα αξιοθέατα είναι ναι. Πολύ ωραία είναι πόλη. Είναι πανέμορφη χώρα η Ισπανία. Και εντάξει, πήγαμε και έναν αγώνα ποδοσφαίρου, αφού το... Πού πήγες δηλαδή? Στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη ήταν κυρίως. Ναι. Εντάξει, πέρασες καλά. Εμπνεύστηκες. Ήταν μια χαρά, ναι. Ήρθε να μας κάνει το φαΐν του. Πήγαμε εμείς στη Μαδρίτη, η Μαδρίτη είναι... Δηλαδή, αν πήγαινε στο Μεξικό... Ήταν να κάνουμε άλλα πράγματα. Ήταν να κάνουμε, όχι τάπας, να κάνουμε τάκος. Κοντά. Μεξικάνικα, να κάνουμε καμιά τορτίλια, ήταν να κάνουμε κάτι.
Εντάξει. Νομίζω... Απλά έτσι με ήρθε το Μεξικό. Ναι, νομίζω πρέπει να μου κόψει ένα εισιτήριο όπω είπαμε πριν. Όχι, είπαμε. Να ήταν να κόψω εισιτήρια, πήγα και εγώ μόνη μου. Γιατί? Έχει θέμα. Έμα. Και τα φέρνω ω Μεξικάνου κοντά να. Να κάνουν εσύ. Α, οκ. Άρα. Τώρα λοιπόν να τσιγαριστούν λίγο. Ή... Έχουμε βάλει το τσορίθο στην αρχή. Τι θέλει, τσαλό. Φωτιά. Ναι, θέλουμε λίγο φωτιά. Έχουμε τσιγαρίσει το κοτόπουλο. Μετά βάλαμε τσορίθο ξανά. Ναι, ξανά. Για να, γιατί θέλουμε το χρώμα και τα υγρά από το τσορίθο. Άρα αυτό που, το τσορίθο που είχε στη συνταγή βάζουμε μισό πρώτα και μετά το υπόλοιπο. Τσιγαρίσουμε τις γαρίδες μας. Και μετά αρχίσουμε να κόψουμε λίγο κρεμμυδάκι. Να κάνουμε την προετοιμασία μας για μετά. Θα βάλεις κρεμμύδι, θα βάλεις και φρέσκο κρεμμύδι. Κρεμμύδι, φρέσκο κρεμμύδι θα βάλουμε μετά... Στο τέλος. Στο τέλος, να δώσουμε φρεσκάδα και... Άρα το φρέσκο κρεμμύδι το αφήνουμε στο τέλος. Ναι. Και τι άλλο. Τώρα θα βάλουμε το κρεμμύδι μας, το σκόρδο μας. Καταφέρνεις τα. Πάντες Χρήστος να με μάθει να κόφω έτσι γλύωρα, διότι δεν καταφέρνω και πολλά. Αλλά εντάξει. Σκόρδο σήμερα έχει την τιμητική του. Ναι. Ναι, μας κοντεύει πλάσμα. Με το σως. Λοιπόν... Μετά, αφού τσιγαριστούν οι γαρίδες, να βάλουμε το κρεμμύδι στο σκόρδο μας. Έλα, φέρουμε το εδώ. Να βάλουμε πάπρικα. Ναι. Χρειάζονται όλα αυτά τα αρώματα στην... Βέβαια, εντάξει, αυτή είναι μια... μπορούμε να την κάνουμε και πιο ελαφριά να θέλουμε, αλλά νομίζω αυτό είναι κάτι το χαρακτηριστικό αυτής της συνταγής. Θέλουν κι άλλο, ναι. Θέλουν, ναι. Σε ρωτή παθέν το μάτι μας. Εντάξει. Να δούμε. Με τι θα συνοδεύεις τη Μαΐα? Άλλο φαγητό. Η παΐγια είναι με σαλάτα θα συνεχίσει, αλλά η παΐγια εγώ νομίζω πάει μόνη της. Γιατί συνήθως, να ξέρεις, η παΐγια σερβίρεται στο τηγάνι. Δηλαδή στην Ισπανία γενικά. Με ποιά το τηγάνι θα το φέρω έτσι μπροστά σου. Βάζουν τηγάνια που... Παρουσίαστα. Ναι, που σερβίρεται. Αλλά συνήθως σε τραπέζια στο σπίτι σερβίρεται με το τηγάνι. Εμείς έτσι θα το σερβίρουμε. Μένει στο τηγάνι για να κρατά τη δομή. Γι' αυτό επιλέγουν αυτά τα μεγάλα τα. Ακριβώς. Συνήθως σερβίρεται στο τηγάνι. Δηλαδή είναι... Και ήταν γεμάτη χρώματα, αν θυμηθώ αυτή που είχε φτιάξει η Γαλατία. Ναι. Είναι γεμάτη χρώματα, ναι, είπα. Μπράβο. Έχουμε εμείς χρώμα εδώ πέρα. Θα δώσουμε μετά χρώμα με, τα... με τον μαϊντανό, τον άνηθο. Θα τα βάλουμε μέσα τα ντοματίνια. Mm. Εγώ συνεχίζω εδώ μέχρι να δικαιώσουν οι... να κόψω και λίγα ντοματίνια. Εσύ φτιάχνεις παΐγια, πριν έφτιαχνες ή πήγες στην Έχω ξαναφτιάξει, Ισπανία. Αλλά τώρα, τώρα που πήγα και είδα λίγο την κουλτούρα και αυτά μου... Ήρθες με αυτή την κουλτούρα πίσω, μπράβο. Την Ισπανική. Τώρα θα συνεχίσω να την έχω, θα δείξει. Τι άλλο παραδοσιακό φτιάχνουν? Συνήθως είναι αυτά τα φαγητά, δηλαδή όλα αυτά τα αλλαντικά, από ό,τι έχω δει εγώ. Αλλαντικά, αρκετό ποτό. Ξέρεις, οι συνταγές ταξιδεύουν και η κάθε χώρα βάζει το δικό της στοιχείο. Κάποια συνταγή ξεκινά, η κάθε συνταγή ξεκινά από τη χώρα της και καταλήγει σε άλλες χώρες με μικρές παραλλαγές. Σίγουρα, με σίγουρα. Την ίδια βάση όμως. Σίγουρα, η μαγειρική δεν είναι για μια χώρα. Εντάξει, κάθε χώρα έχει κάποια παραδοσιακά προϊόντα για αυτά, αλλά όλα πάνε παντού εξού και... Σκέφτου τους τουρίστες μας που έρχονται. Έχουμε το παραδοσιακό, η σούβλα, το ισοφτωγιά. Ακριβώς. Όμως έχουμε εστιατόρια που είναι άλλο χώρο, κινέζικα, μεξικάνικα. Ναι, ναι. Αυτά είναι... Να πάνε να φτιάξουν στη χώρα του ισοφτωγιές. Σκέφτου τους Ισπανούς. Ακριβώς. Μα μπορούν, δηλαδή μπορούν να κάνουν μια παραλλαγή. Μπορούν να κάνουν μια παραλλαγή. Σίγουρα, όπως κάνουν στην Ασία, αν το έχουν κάνει λίγο, το πήραν... Το δικό μας αμπελόφιλο που κάνουμε τα κουπέπια, ας πούμε. Ναι. Κάνουν συνταγές με σούσι. Το ξέρεις αυτό? Τι? Κάνουν συνταγές, ναι, με σούσι. Ή βάζουν, ας πούμε, το... τα δικά τους αυτά το... Ναι. Λοιπόν, έξω.
Παρακάτω. Να βάλουμε κρεμμύδι σκόρδο, λίγο λάδι, ναι. Τρεις σκουδαγές της σούπας, δικές σου. Δικαιούς. Έλα. Με το μάτι να. Μια χαρά. Να τσιγαρίσουμε να γίνει έτσι λίγο προς το χρυσό. Πάει και το κρασί. Θα βάλουμε το ρύζι. Πάει το κρασί, ναι. Κρασί να βάλουμε, ναι. Αν να βάλεις κρασί, ναι, είπαμε, ναι. Όχι, εγώ νόμιζα για να το σερβίρουμε με ένα έτσι ωραίο κρασί, ναι. Άσπρο, ναι, αφού να βάλεις άσπρο. Έχεις βάλει το ρύζι. Ρύζι, να βάλουμε λίγη πάπρικα. Ω, ξεκίνησα και μυρίζει υπέροχα. Σκόρδο, κρεμμύδι. Θα σβήσουμε λίγο με κρασάκι. Να εξατμιστεί λίγο το κρασί μας. Ναι. Και θα προσθέσουμε το ζωμό. Θα βάλεις όλο το ζωμό. Ναι. Σιγά σιγά φαντάζομαι. Όχι, θα το βάλω όλο έτσι. Α. Θα αφήσουμε λίγο. Σιγά να καείς. Και να έχουμε προβλήματα εσύ. Άρα, είναι ένα πιάτο, είναι μια συνταγή ισπανική που μπορούμε να φτιάξουμε έτσι για μια ιδιαίτερη βραδιά ή τώρα που έρχονται γιορτές και δεν θέλουμε να φτιάχνουμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Φτιάχνουμε κάτι νομίζω από μια άλλη χώρα. Ναι, νομίζω ότι ταιριάζει δηλαδή, γενικά αυτό το φαγητό που θα φας και για μεσημεριανό και για βραδινό. Εξαρτάται από τις προτιμήσεις. Θα μπορούσαμε να βάλουμε μόνο κοτόπουλο ή μόνο ψαρικά. Ναι, βέβαια. Σε είπα να ρωτήσω. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει, απλά εγώ ήθελα να βάλω και κοτόπουλο και ψαρικά, γιατί έτσι είναι η συνταγή. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα... Εντάξει. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε βάλει το νερό μας. Τώρα περιμένουμε να γίνει το ρύζι μας. Ναι. Εντάξει, θα προσθέσουμε τα ντοματίνια, το φρέσκο κρεμμυδάκι, ένα άνηθο μαϊτανό. Mm-hmm. Βασικά, όχι. Τι λέω, με διορθώνεις. Είδες, θα γίνει το ρύζι μας. Θα προσθέσουμε... Σε διορθώνω, δεν ξέρω τι συνταγή είναι τα λόγια στην εκτέλεση. Όχι, ξέρεις. Που εσύ μου την είπες. Όχι, το λοιπόν. Θα δικαιώσει ο ρύζι μας. Θα βάλουμε όλα αυτά που τσιγαρίσαμε, γι' αυτό τα τσιγαρίσαμε, να ξαναψηθούν λίγο όλα μέσα καλά. Θα βάλουμε τα μύδια μας να ψηθούν. Τελευταία. Εντάξει, θα κλείσουμε με ένα καπάκι για να ψηθούν τα μύδια μας και όλα καλά για 5 λεπτά. Θα το ανοίξουμε, θα προσθέσουμε τα ντοματίνια μας, το μαϊτανό, τον άνηθο και το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Θα ανακατέψουμε και θα σερβίρουμε. Είπες τα σωστά τώρα. Είπα τα σωστά τώρα, ναι. Γι' αυτό... Και λίγο ελαιόλαδο, η διαφορά που έχει η παέγια από ένα ριζότο που κάνουμε ότι στο τέλος βάζουμε σε ένα ριζότο βάζουμε συνήθως βούτυρο και παρμεζάνα. Εδώ θα βάλουμε ελαιόλαδο στο τέλος. Θέλεις χρόνο, ναι. Και πρέπει, θέλουμε λίγο χρόνο, ναι, και πρέπει να βάλουμε και... Αν πρόσεξες, δεν βάλαμε ακόμα αλάτι πιπέρι. Όχι. Θα βάλουμε προς το τέλος. Εντάξει. Πάμε στο διάλειμμα. Ό,τι θέλεις. Να πάμε, γιατί πρέπει να δώσουμε χρόνο στο ρύζι. Εντάξει, να πάμε. Πάμε στο διάλειμμα. Θέλω να επιστρέψουμε να τη γιώσει την παέλα για να τη δοκιμάσω. Και το ταξίδι μας στην πανέμορφη Ισπανία συνεχίζεται. Να πούμε τι έχουμε κάνει το διάλειμμα. Έδρασε το ρύζι μας, βάλαμε το κοτόπουλο, το τσορίθο, τις γαρίδες που τσιγαρίσαμε πριν, ναι. Τα βάλαμε μέσα, βάλαμε τα μύδια μας, κλείσαμε το καπάκι για 5 λεπτά. Το κλείσω ξανά. Κλείσω ξανά, ναι. Θέλω να πω ότι τα μύδια βάζουμε τα τώρα μαζί τα στο τέλος. Στο τέλος. Κλείνουμε το καπάκι, ναι. Και αν οποιοδήποτε μύδι δεν ανοίξει το πετάμε. Δεν προσπαθούμε να το ανοίξουμε να το φάμε. Σημαίνει ότι είναι χαρακτηριστικό ότι το πιο πιθανό είναι χαλασμένο. Δεν είναι καλό. Αν δεν ανοίξει. Τούτο ισχύει πάντα σε όλες τις συνταγές. Αν τα μύδια κάποιον που δεν ανοίγει, το πετάμε.
Έλα, πάμε παρακάτω. Άρα. Ανοίγουμε ξανά. Ανοίγουμε ξανά. Αντεγιώσουμε, ναι. Ναι. Λοιπόν, να ανακατέψουμε. Είπες μου να σε θυμίσω να βάλεις λάδι. Λεμόνι, άνηθο, κρεμμυδάκι, μαϊτανό. Μπράβο, και μαϊτανό, ναι. Επειδή συνήθως είπαμε στα ριζότα βάζουμε, βάζουμε βούτυρο και παρμεζάνα στο τέλος, εδώ θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Βάλω. Λοιπόν, περίμενε ένα λεπτάκι. Να κλείσουμε. Πόση ώρα έχουμε? Λίγη. Λίγη. Εντάξει, θα το κλείσουμε. Να βάλεις λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Θα το αφήσεις εδώ, θα το σερβίρω. Ναι, η βαϊκά σερβίρεται στο τηγάνι. Εντάξει. Λοιπόν, θα βάλουμε. Βάλεις λίγο ελαιόλαδο. Ξύσμανα από λιμόνι είναι. Ξύσμανα από λιμόνι. Ναι, θα βάλουμε λεμόνι για να τονίσουμε και λίγο την. Λεμόνι είναι lime. Lime, τούτο είναι lime, αλλά λεμόνι lime. Είδες ότι μου γέλασες. Βάζουμε λεμόνι ή lime, ναι, για να τονίσουμε λίγο τη γεύση για το θαλασσινό, δηλαδή τα θαλασσινά πάντα. Είπαμε, αν θέλουμε βάζουμε μόνο θαλασσινά, θέλουμε βάζουμε μόνο κρεατικά, ό,τι θέλουμε βάζουμε. Ή κοτόπουλο, ή χοιρινό, ή κουνέλι. Βάζουμε τα. Να δώσουμε χρώμα και γεύση. Και αν πρόσεξες, ναι. Κρεμμύδι φρέσκο έχω κόψει μέσα. Ναι, μέσα. Για τα μύδια που λέω. Για τα μύδια. Και αν πρόσεξες, δεν έχουμε βάλει αλάτι και πιπέρι. Αυτό θα σου έλεγα. Ναι. Είπες προηγουμένως ότι βάζουμε στο τέλος. Να βάλουμε λίγο στο τέλος. Γιατί τσιγαρίζουμε, δηλαδή κάνουμε όλη. Προσθέτουμε λίγο για να φτιάξουμε τη γεύση μας. Θέλει να μπει μέσα, θέλει να μπει μέσα, αλλά δεν τιμωρεί να θα μπει. Βάζεις τα τελευταία υλικά, θα το κλείσουμε. Το ανακατέψουμε λίγο. Ναι. Και. Τώρα είναι έτοιμη η παγιά μας. Αλλά την αφήνουμε στο σκεύος. Στο τηγάνι συνήθως, ναι, για να κρατήσει τη. Μα κοίταξε τι όμορφα χρώματα έχει. Για να κρατήσει τη δομή του και το σερβίρουμε έτσι στο σπίτι μέσα στο τηγάνι. Δεν χρειάζεται να βάλουμε σε ένα σκεύος, αν θέλουμε. Και καλό είναι να βάλουμε λίγο λεμονάκι γύρω-γύρω και είμαστε τελειωμένοι. Να δοκιμάσω έτσι λίγο. Αν θέλεις. Να το δοκιμάσα. Μπορεί να είναι λίγο πικάντικη λόγω της. Yes. Του τσορίθο. Θέλω να ξέρεις. Ναι, σου μένει και η γεύση του τσορίθου. Γεννητικά. Ωραίο όμως. Ωραίο. Μπράβο σου. Θα πηγαίνεις πιο συχνά ταξίδια και μετά έρχεσαι στην εκπομπή. Καλό. Το εύχομαι. Αλλά θα σε στέλνω εγώ. Λοιπόν, Γιώργο μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τάπας ντάκος που έφτιαξες σήμερα, για την παΐα που έφτιαξες και που ήσουν μαζί μας. Καλά Χριστούγεννα να περάσεις. Επίσης σε όλον τον κόσμο. Εμείς θα είμαστε στην παρέα σου στο Πελέντρι 26. Σας περιμένουμε. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 26 μέρα Τρίτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να έχουμε πάρα πολλά την υγεία μας και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Γεια σας. I jingle around the clock, mixing and mingling the jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell chime and jingle bell time. Jingle bell rock, jingle bell chime and jingle bell time. Snowing and blowing, our bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air.